Βόρτο. Α, βόλτο. Δεν και εσύ, εσύ. Μέσα στα χαλάσματα του κτηρίου στην Αντιόχεια, αυτός ο άνδρας εκλιπαρεί τους διασώστες να σώσουν την οικογένειά του. Άνα, έκλεισε. Τους λέει ότι κοντά του είναι παγιδευμένη η σύζυγός του και το παιδί τους. Ekranlarınızda bir mucizeye şahitlik etmektesiniz. Hatay'da 296. saatte bir yaralı enkaz altından çıkartıldı. Şu saat itibariyle 13 ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, οι διασώστες ανασύρουν τον 49χρονο άνδρα, τη 40χρονη σύζυγό του και το 12χρονο γιο τους από τα χαλάσματα οκταόρυφης πολυκατοικίας. Για να επιβιώσουν έτρωγαν χώμα, λουλούδια και έντομα. But they have managed to survive for almost 2 weeks from February 6th. And this is something you just don't see happening that often after these earthquakes. Όμως λίγο αργότερα τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το 12χρονο παιδί έχασε τη μάχη για τη ζωή μέσα στο ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο. All afternoon watching, terribly worried looks on their faces, clutching rosary beads, not knowing what to expect. And then when they saw the worst, of course, they broke down in tears. Οι διασώστες δεν εγκαταλείπουν τη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων. Ανασύρουν έναν 45χρονο άνδρα στο Αντιγιαμάν. Ο Χακάντια Σύνογλου έμεινε παγιδευμένος επί 278 ολόκληρες ώρες κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού του. Για τον Μουσταφά Αυτζή, ο εφιάλτης τελείωσε μετά από 261 ώρες. Μπορεί πλέον να πάρει στην αγκαλιά του την νεογέννητη κόρη του. Μουσταφά, bu kokuyu çok bekledin mi? Çok bekledim. Μουσταφά. Ο 34χρονος άνδρας ήταν στο μαιευτήριο με τη σύζυγό του, περιμένοντας να έρθει στον κόσμο το μωρό τους. Την ώρα του σεισμού, εκείνος παγιδεύτηκε στο ισόγειο, ενώ η ετοιμόγενη σύζυγός του γλίτωσε. Λέει ότι τους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Όπου και αν κοιτάξει κανείς εδώ στην Αλεξανδρέτα, βλέπει πραγματικά ένα ισοπεδωμένο, ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Ακόμη και στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στο βάθος, βλέπουμε πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία ισοπεδώθηκαν τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου εδώ. Όπως βλέπετε, μπάζα έχουν καταστρέψει αυτοκίνητα. Στο βάθος βλέπω και πάρα πολλά διαλυμένα μαγαζιά. Φυσικά, όσοι μπορούν τις τελευταίες ώρες έρχονται εδώ προκειμένου να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα από τα καταστήματά τους. Ανάμεσα στους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στα ισοπεδωμένα κτίρια είναι και ο ποδοσφαιριστής από την Γκάνα, Κριστιάνα Τσού. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως εντοπίστηκε η σωρός του στα χαλάσματα του κτιρίου που στέγαζε τη Χατάι Σπορ, την ομάδα στην οποία έπαιζε. There had been confusion over his whereabouts. There had been some reports he'd been found alive just days after the quakes. Atsu had played for the Ghanaian international team as well as the Turkish club Hatay Spor. Τις πληγήσεις περιοχές του Χατάι θα επισκεφθεί αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Στη ζώνη της καταστροφής, εκατομμύρια σεισμοπαθείς ζουν χωρίς καν τα βασικά. Και Τούρκοι επιστήμονες προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Σούριε, ζάτεν, κολέρα σάλγανε βαρ. Yine sınırda da kolera olguları görülmüştü. Dolayısıyla hani koleranın da erkenden yakalanabilmesi için hızlı tanı olanaklarının mobil ekiplerde çok da teçhizat gerektirmeden yapılabilecek şekilde hızlı tanı olanaklarının. Η θεωρία του Προέδρου της Τουρκικής Διαστημικής Υπηρεσίας για τα αίτια του σεισμού έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων. Ο Σερντάρ Χουσέιν Γιλντιρίμ υποστήριξε ότι για το σεισμό ευθύνονται δορυφόροι. Υπάρχουν πολεμικοί δορυφόροι που μπορούν να στείλουν ράβδους από κράμα τιτανίου 10 μέτρων από το διάστημα σε οποιονδήποτε στόχο. Οι ράβδοι αυτές εισχωρούν σε βάθος 5 χιλιόμετρων στο έδαφος, δημιουργώντας σεισμό μεγέθους 7 έως 8 ρίχτερ. Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. Μετά τις αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος αξιωματούχος αναγκάστηκε να ανασκευάσει τους ισχυρισμούς του. Σχεδόν 2 εβδομάδες μετά το σεισμό, η οργή ξεχυλίζει για εκείνους που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κατηγορούν τις αρχές πως αν και γνώριζαν για εκτεταμένα δομικά προβλήματα στα κτίρια, δεν έκαναν το παραμικρό. It was an accident waiting to happen.
6 months ago, the head of the residents' association told us about the problems of the building. She said our buildings might collapse at the smallest earthquake. Let's strengthen the pillars, she said, but nothing happened. The iron was rusting in the columns. The rainfall was damaging and corroding the iron. Δεκάδες εργολάβοι έχουν ήδη συλληφθεί με εντολή του Τούρκου Προέδρου. Όμως για την αντιπολίτευση, βασικός υπαίτιος για τα χιλιάδες χάρτινα σπίτια που κατέρευσαν είναι η ίδια η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν. Unfortunately, in Turkey, these kind of earthquakes happen every 10 years and people die and they say it is a destiny. No, it is not a destiny. If we just do what the science says, nobody dies.